Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Tourism Day είναι πάλι κοντά σας, μαζί με τις τελευταίες ειδήσεις στον χώρο τουρισμού, των μεταφορών και του τουριστικού real estate. Πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή έχουμε κάνει λόγο για την ανάγκη δημιουργίας νέων αγορών για την Ελλάδα. Οι κλασικές ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και η Αμερική, έχουν πάνω κάτω μείνει στάσιμες. Βλέπουμε και το πρόβλημα τώρα που παρατηρείται και στη ρωσική αγορά. Εδώ και καιρό έχουμε μιλήσει για την ανάγκη διεύρυνσης της πελατειακής μας βάσης στην κινέζικη αγορά και στις Ινδίες. Η κινέζικη αγορά τα ακούμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά σήμερα φαίνεται πιο κοντά από ποτέ. Πριν λίγες μέρες, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε το Αξιακό Επιμελητήριο της Ελλάδος μαζί με το Χρυσό Οδηγό, είδαμε την Baidu, το κινέζικο Google, το οποίο ήρθε μέσω του Χρυσού Οδηγού στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα, και μάθαμε αρκετά στοιχεία για αυτή την αγορά και είδαμε και τον τρόπο πώς θα τη φέρουμε και πιο κοντά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα δίπλα μας, από το Χρυσό Οδηγό, τον Κωνσταντίνο Παντή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είστε υπεύθυνος των ψηφιακών προϊόντων του Χρυσού Οδηγού. Είδαμε την παρουσίαση. Θα δουν και οι τηλεθεατές σημεία από την εν λόγω εκδήλωση. Και θέλω έτσι να πούμε κατευθείαν στο ψητό και να μας πείτε για την, τι περιλαμβάνει η συμφωνία σας με την Baidu, το κινέζικο Google, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Ακριβώς, εδώ στο μας να καταλάβουμε. Η αλήθεια είναι ότι μετά από μια περίοδο μεγάλης προσπάθειας για τη συνεργασία με τους Κινέζους, καταφέραμε κατά αποκλειστικότητα να διαθέσουμε τα προϊόντα της Baidu στην ελληνική αγορά. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Είναι μια ψηφιακή γέφυρα η οποία δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να προσεγγίσουν Κινέζους καταναλωτές να πάνε και να τους βρούνε. Να μπορούν να στοχεύσουν αυτό το κοινό στο οποίο θέλουν να απευθύνουν τα προϊόντα της υπηρεσίας. Γιατί κοινό μιλάμε, κύριε Παντή? Μιλάμε για μια αγορά αυτή τη στιγμή που ξεπερνάει τα 550 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στην Κίνα. Είναι τεράστια η αγορά του ίντερνετ στην Κίνα. Mm-hmm. Μιλάμε 550 εκατομμύρια επισκέπτες και πόσες αναζητήσεις έχει την ημέρα? Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχει διαθέσει μέχρι τώρα η Baidu, μιλάμε για περίπου 7 δισεκατομμύρια αναζητήσεις την ημέρα. 7 δισεκατομμύρια αναζητήσεις την ημέρα. Και εσείς μέσα από αυτή τη συμφωνία είπατε θέλετε να φέρετε πιο κοντά τις ελληνικές επιχειρήσεις στην κινέζικη αγορά. Ακριβώς. Η εκδήλωση αυτή είχε προσανατολισμό το κομμάτι του τουρισμού. Για μιλήστε μας για την προοπτική. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε μια μηχανή αναζήτησης μέσα από την οποία θα προσεγγίσουμε καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη χώρα μας, σε αντίθεση με τις μηχανές αναζήτησης που μέχρι τώρα έχουμε λειτουργήσει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε αυτούς τους κλάδους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την αγορά. Πρώτος και καλύτερος είναι ο κλάδος του τουρισμού. Και δεν μιλάμε μόνο για ξενοδοχεία, μιλάμε για όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται έμεσα ή άμεσα με τον τουρίστα. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα των Κινέζων τουριστών που πάει προς όλες τις χώρες του κόσμου, κατ' επέκταση και προς την Ελλάδα, θέλει πληροφορία. Θέλει να μάθει πώς θα έρθει στην Ελλάδα, τι θα κάνει εδώ πέρα, τι θα συναντήσει, πού θα φάει, πού θα ψωνίσει, πού θα μείνει, ποιους αρχαιολογικούς χώρους θα δει. Θα μιλήσουμε για το προφίλ του Κινέζου τουρίστα. Απλά ήθελα να ρωτήσω, μιλάμε τώρα για το πέμπτο, θέλω έτσι να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας τη δυναμική αυτού του site. Είναι το πέμπτο μεγαλύτερο site στον κόσμο. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ιστοσελίδα στον πλανήτη. Ναι. Εντάξει, όταν έχεις κάτι με την Κίνα, εντάξει, άρα μιλάς για τέτοια. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Τα οποία βέβαια, συγγνώμη, πόσοι από το 1,5 δις Κινέζων, πόσοι εξ αυτών ταξιδεύουν στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, από το σύνολο των 100 εκατομμυρίων Κινέζων που φεύγουν από τη χώρα τους για διακοπές, που κάνουν διακοπές στη χώρα τους, περίπου το 80% φεύγει εκτός της Κίνας. Mm-hmm. Αυτό το νούμερο είναι εντυπωσιακό και αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς κάθε χρόνο. Διότι αν δεις και τους ρυθμούς ανάπτυξης κινέζικης οικονομίας, το ένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το άλλο. Ακριβώς. Και έχουν ανάγκη για να φύγουν έξω από τη χώρα τους. Έχουν ανάγκη να πάνε να ψωνίσουν, να καταναλώσουν. Αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι έχουν χρήματα και θέλουν να τα ξοδέψουν έξω από τη χώρα τους. Θυμάμαι τις δηλώσεις που έκανε ο εκπρόσωπος της Google, της Baidu, καλά το είπα, σε αυτή την συνάντηση, τη συζήτηση, όπου μίλαγε για πάρα πολύ ενδιαφέρον για shopping και για πολιτισμικό. Μας αναγνωρίζουν ως ισότιμους συνομιλητές, καθότι έχουμε ένα πολιτισμό εισάξιο του δικού τους. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτό μας φέρνει πάρα πολύ κοντά. Νιώθουν αρκετό δέος για την Ελλάδα.
Παρόλο που τα νούμερα του πληθυσμού είναι εντυπωσιακά διαφορετικά, αλλά νιώθουν πολύ μεγάλο δέος για την Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι τουλάχιστον όσους έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που κάνουν ήταν να πάνε στην Ακρόπολη. Η πρώτη του κίνηση. Το δεύτερο είναι να πάνε στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Και να τραβήξουν φωτογραφίες. Και να τραβήξουν φωτογραφίες. Είναι λάτρης αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίσουμε, κύριε Παντή, πάνω στο θέμα αυτής της αγοράς, αφού μεταφερθούμε, κυρίες και κύριοι, στην αλόγω εκδήλωση. Εκεί ήταν υπουργός τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία μίλησε για το success story του ελληνικού τουρισμού, αλλά και πώς διαβλέπει η ελληνική πλευρά την κινέζικη τουριστική αγορά. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός τουρισμός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε πολλά. Ανήλθε σε υψηλή θέση στην παγκόσμια τουριστική κατάταξη, βρέθηκε στις πρώτες θέσεις της προτίμησης των ανθρώπων που ταξιδεύουν. Η Αθήνα ως πρωτεύουσα αποκατάστησε την εικόνα της και η Ελλάδα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στον τουριστικό τομέα. Όλα αυτά είναι θετικά και η σημερινή μας συνάντηση πραγματοποιείται μέσα σε αυτό το περιβάλλον που αποπνέει ικανοποίηση για όσα πετύχαμε όλοι μαζί. Επίσης, αισιοδοξούμε ότι θα πάμε πολύ καλά και τα επόμενα χρόνια. Οι μεταβολές αυτές στον ελληνικό τουρισμό έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σημαντικές ήταν και οι νομοθετικές παρεμβάσεις που πραγματοποιήσαμε και αφορούσαν σειρά θεμάτων, όπως το ότι λύσαμε το θέμα με τις ενοικιαζόμενες βίλες, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, ο αγροτουρισμός, ο υγειονοτουρισμός, το χωροταξικό για τον τουρισμό, οι επενδύσεις. Φυσιολογικό σήμερα να εξετάζουμε το θέμα του sharing economy, τις επιπτώσεις του και την εξέλιξή του. Η οικονομία του διαμοιρασμού στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας στην Ελλάδα, που είναι και το θέμα του φόρουμ, αποτελεί στοιχείο της νέας εποχής. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όλα αυτά αποτελούν συστατικά στοιχεία της εξέλιξης. Ο εμπλουτισμός του ελληνικού τουρισμού με νέα στοιχεία, νομοθετικά, δομικά, ποιοτικά, θεματικά, είναι μια διαδικασία που οφείλουμε να συνεχίσουμε να ακολουθούμε για το καλό του κλάδου. Η ελαστικότητα, η προσαρμοστικότητα, η υιοθέτηση των νέων στοιχείων σηματοδοτούν και την συνέχιση της ανωδικής πορείας του ελληνικού τουρισμού. Θετικό λοιπόν μέσα σε όλα αυτά να αναζητούνται απαντήσεις στα θέματα που σήμερα εξετάζονται εδώ και συγκεκριμένα. Πόσο επηρεάζει τον ελληνικό τουρισμό η παγκόσμια τάση του sharing economy στο φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών? Πώς διαμορφώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μισθώσεις καταλυμάτων στην Ελλάδα? Πώς οριοθετείται η λειτουργία του ανταγωνισμού και η διασφάλιση ομαλών συνθήκων? Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους στην μεταξέλιξη του sharing economy στην Ελλάδα? Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα βρει πεδίο ανάπτυξης μέσα από την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών? Πληθώρα ανοιχτών θεμάτων υπάρχουν ακόμα. Και σε όλα αυτά, σταδιακά και παρεμβάσεις θα υπάρχουν και ρυθμίσεις θα γίνονται, όπου και όποτε κρίνεται αναγκαίο και θα αναπτύσσεται διάλογος. Το σημερινό μας θέμα, το είπε άλλωστε και ο Πρόεδρος, είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, δεν είναι αμιγώς ελληνικό. Ο προβληματισμός είναι διεθνής. Για εμάς την Ελλάδα και εσάς τους ανθρώπους του τουρισμού, στόχος είναι η ανάπτυξη του κλάδου. Και στην ανάπτυξη αυτή, ό,τι παρουσιάζεται, θα το αντιμετωπίζουμε. Από την αρχή αυτής της προσπάθειας, όλοι εμείς, πολιτεία, φορείς του τουρισμού και αυτόνομα οι επιχειρηματίες, εργαστήκαμε μεθοδικά για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου για τον Τουρισμό, το οποίο πιστεύαμε ότι θα απέδιδε. Σήμερα γνωρίζουμε ότι έχει αποδώσει και επιβεβαιώθηκαν όλες οι προσπάθειες. Ο ελληνικός τουρισμός μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, ξεκόλλησε από την στασιμότητα και συνεχίζει την ανωδική του πορεία. Πλέον μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η θετική πορεία που καταγράφεται δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ευνοϊκής συγκυρίας. Είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής κινητοποίησης, είναι αποτέλεσμα επίμονης, συλλογικής δουλειάς και προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού. Είναι ακόμα επιτυχία που οφείλεται στην εμπειρία και στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Είναι τελικά μια ακόμα επιτυχία της Ελλάδας. Το Υπουργείο Τουρισμού είναι σε διαρκή συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Προσανατολισμένοι στην μέγιστη δυνατή απλούστευση των διαδικασιών και μείωση των διοικητικών βαρών,
προχωρούμε άμεσα σε ένα νέο πλαίσιο πιστοποίησης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Δημιουργήσαμε ένα σαφώς σταθερό, συνεκτικό και φιλικό πλαίσιο για τις επενδύσεις. Όλα αυτά συμπληρώνονται, βελτιώνονται, ενισχύονται. Είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία οφείλουμε να μετέχουμε όλοι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε στις καλές τουριστικές χρονιές του παρελθόντος. Τα περιθώρια αύξησης της τουριστικής ροής, αλλά κυρίως αύξησης της κατακεφαλήν δαπάνης, είναι μεγάλα. Η προσέλκυση επισκεπτών ανώτερης αγοραστικής δύναμης θα επιτευχθεί με την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εισαγωγή ανανεωμένων επιλογών για τους επισκέπτες μας, την συνεχή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση του επίπεδου των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλοι όσοι ασχολούμαστε με το εθνικό τουριστικό προϊόν θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για να αναδείξουμε την εικόνα της νέας Ελλάδας στο εξωτερικό. Το 2015 οφείλουμε να κινηθούμε πιο δυναμικά όλοι μαζί και με σχέδιο. Εμείς έχουμε προσδιορίσει τους γενικούς άξονες δράσης για τη νέα χρονιά και επί αυτών εξειδικεύουμε ενέργειες, λαμβάνουμε πρωτοβουλίες και προχωράμε. Βασική παράμετρος και οι άλλοι συναρμόδιοι φορείς να συνεργαστούν μαζί μας. Βρισκόμαστε σε επαφή με τα Υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς του τουρισμού. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από την ομιλία της Υπουργού Τουρισμού. Να περάσουμε ευθύς αμέσως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε να μιλάμε για την κινέζικη αγορά.